Μικρή ανάσα έφερε στην Αχαΐα η χθεσινή ημερήσια έκθεση του ΕΟΔΗ που παρουσίασε 235 νέα κρούσματα κορονοϊού στον νομό, δηλαδή σχεδόν 70 λιγότερα σε σχέση με το αρνητικό ρεκόρ της Τρίτης των 307 κρούσματων. Ο διοικητής της έκθεσης υγειονομικής περιφέρειας Γιάννης Καρβέλης παρουσιάζει την εικόνα στα νοσοκομεία του νομού. Σταθερή και απολύτω διαχειρίσιμη είναι η εικόνα στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών. Μέχρι το απόγευμα νοσηλευόντουσαν 50 άτομα, ενώ στη μεθ COVID του νοσοκομείου βρισκόντουσαν 7. Παράλληλα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών νοσηλεύοντουσαν 50 ασθενείς με κορονοϊό, ένα κρούσμα στην παιδιατρική κλινική, ένα στην ψυχιατρική και 12 στη μεθ-COVID. Επιπλέον, χθες σε σχεδόν 700 rapid tests που έγιναν από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια σε 4 σημεία του νόμου, τα δεδομένα έδειξαν πως στο επιμελητήριο σε 404 τεστ βρέθηκαν 15 θετικά δείγματα, στην κάτω Αχαΐα σε 124 τεστ, μόλις 4 θετικά, στο κέντρο Υγεία Αγίου Αλεξίου σε 72 τεστ, τα θετικά ήταν 7 και στο Νοσοκομείο Αιγίου σε 60 τεστ, υπήρξαν μόλις 4 νέα κρούσματα. Στο κομμάτι των εμβολιασμών υπάρχει αισιοδοξία. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Χαία Χαράλα Μπομπονάνο, Μόνο τι τελευταίε δύο ημέρε είχαμε 1.100 εμβολιασμού την ημέρα, ενώ το προηγούμενο διάστημα κυμαινόμασταν περίπου στου 400 ημερησίω. Η άνοδο είναι πάνω από 100%. Ωστόσο, δεν πιάνουμε τα νούμερα των αρχών του καροκαιριού, αλλά είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα. Στο Μέγα Εμβολιαστικό Κέντρο, που παρακολουθώ την πορεία, εκεί που γινόντουσαν 40 εμβολιασμοί, έχουμε φτάσει αυτέ τι μέρε τουλάχιστον του 186. Σαν να φαίνεται ένα φω στην άκρη του τούνελ. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε έτσι.